Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η φιλοζωική ομάδα Σύριος, το καταφύγιο των Γουβών και οι ακούραστοι εθελοντές που φροντίζουν καθημερινά δεκάδες αδέσποτα ζώα στους δρόμους της πόλης, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη σύμπραξη και υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου για να τα βοηθήσουν. Η πρώτη δράση δωρεάν στηρώσεων θηλυκών γατιών ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου με το συντονισμό του Ταμεία του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου Γιώργου Πιπεράκη, που υποστήριξε την παράκληση των εθελοντών, στην οποία ανταποκρίθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο οποίος πραγματοποιεί ανάλογες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι μία από τις δράσεις που κάνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου εθελοντών κτηνιάτρων που διαθέτει, κατόπιν προσκλήσεως φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιων σωματείων. 13 κτηνίατροι της πόλης υποδέχτηκαν για στήρωση και στοιχειώδη περίθαλψη περισσότερες από 60 δέσποτες γάτες από μεγάλες σε αριθμό αποικίες στην περιοχή του Λάκου, το λιμάνι του Ηρακλείου και την περιοχή του Πόρου. Στόχος της προσπάθειας, εκτός από τον έλεγχο του πληθυσμού, είναι να αναδειχτεί η σπουδαιότητα της στήρωσης, η οποία βελτιώνει την ευζοία τους, τα προστατεύει από νοσήματα και τραυματισμούς. Η στήρωση είναι ένας από τους πυλώνες για τη διαχείριση αφενός των αδεσπότων και την καλύτερη συμβίωση των δεσποζόμενων με τους ιδιοκτήτες. Και για να είμαι πιο σαφής όσον αφορά το δεύτερο, καλύτερη συμβίωση εννοούμε αφενός λιγότερη κίνδυνη από ασθένειες οι οποίες μπορεί να προκληθούν στο ζώο λόγω της μη στήρωσής του, είτε θηλυκό είτε ασθενικό είναι αυτό, και καλύτερη συμβίωση λόγω έλλειψης ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Η περισυλλογή και επανένταξη στο περιβάλλον όπου συτίζονται και φροντίζονται έγινε με κατάλληλα μέσα από εξειδικευμένους εθελοντές του καταφυγίου των Γουβών, το οποίο ήδη συμβάλλει σε εθελοντικά προγράμματα στηρώσεων σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Με μια συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, τη ζωοφιλική οργάνωση Σύριος, για να κάνουμε στηρώσεις αδέσποτων των γατιών, και ήδη έχουμε στηρώσει αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δηλαδή 60 ζώα, σαν μια πράξη φροντίδας και αγάπης για αυτά. Οι γάτες που στηρώθηκαν έλαβαν και δωρεάν αποπαρασίτωση δίμηνης διάρκειας, ώστε να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.